Οι επιπτώσεις σε πολλούς κλάδους ελαίου πανδημίας είναι πολλές. Σε κλάδους όπως η εστίαση, η αγορά, ωστόσο και ο κλάδος των ταξί αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Συνδεόμαστε εκεί στην περιοχή της Χανιόπορτας. Βρίσκεται ο κύριος Αχιλλέας Πασχάλη, ζωντανή σύνδεση με το κέντρο του Ηρακλείου. Είναι πρόεδρος Σωματείου Οδηγών Ταξί Ηρακλείου. Κύριε Πασχάλη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Το σκηνικό και το κλίμα στον κλάδο σας ποιο είναι? Υπάρχει ένα σκηνικό αβεβαιότητας? Η μείωση, υποθέτω, φαντάζομαι, και αυτό προκύπτει και μέσα από τα ρεπορτάζ, είναι μειωμένη? Η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει αβεβαιότητα για το αύριο. Χάσαμε την προηγούμενη τουριστική σεζόν και από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, μάλλον θα χάσουμε και την επόμενη τουριστική σεζόν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, να το πω έτσι, στον κλάδο μας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ανθρώπων που εργάζονται στο κλάδο και έχουν σταματήσει να εργάζονται πλέον, έχουν μπει είτε σε αναστολή είτε ταμείο ανεργίας, και θα συνεχίσει δυστυχώς, και υπάρχει ένα θέμα τεράστιο οικονομικό για όλους εμάς που προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Το ποσοστό των ταξί που έχουν ακινητοποιηθεί, που έχουν τραβήξει χειρόφρενο μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, ποιο είναι, κύριε Πασχάλη? Το ποσοστό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Απλώς το ποσοστό των οδηγών που έχει σταματήσει πλέον να ασχολείται με αυτό το επάγγελμα είναι της τάξης περίπου το 45%. Η μισή περίπου δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι... Ναι, ακριβώς. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτό το επάγγελμα. Και το χειμώνα προσπαθούσαν να επιβιώσουν, βγάζαμε ένα μεροκάματο, να το πω έτσι. Αλλά τώρα δυστυχώς μετά την πανδημία υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα για όλους μας. Κύριε Πασχάλη, το μεροκάματο δηλαδή, το μεροκάματο σε ημερήσια βάση δεν βγαίνει? Δεν βγαίνει, όχι, δεν βγαίνει το μεροκάματο. Δεν βγαίνει, μπορώ να πω ότι πολλές φορές βάζουμε και χρήματα από την τσέπη μας για να καλύψουμε τα έξοδα του αυτοκινήτου όταν είναι τα ενίκια τα αυτοκίνητα. Δεν βγαίνει, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και με το ένα άτομο που παίρναμε μέχρι πριν από λίγες μέρες σαν επιβάτες, είχαμε και δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα ζευγάρι. Δηλαδή ένα ζευγάρι δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Μόνο μια μητέρα με ανήλικα παιδιά. Υπήρχαν δύο άτομα και δεν μπορούσαμε να τους μεταφέρουμε, γιατί δεν μας έδινε το δικαίωμα ο νόμος, το κράτος, να μεταφέρουμε δύο άτομα. Κύριε Πασχάλη, ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί σε ημερήσια βάση, να μου πείτε λίγο πόσες κούρσες κάνει πάνω κάτω? Κοιτάξτε, αυτή τη χρονική περίοδο τώρα που ανοίξαν και τα καταστήματα, κατά μέσο όρο είναι περίπου γύρω στις 8 με 10 διαδρομές σε μια πλήρη βάρδια, από το πρωί δηλαδή στην έναρξη μέχρι το απόγευμα γύρω στις 7 η ώρα περίπου, που σταματάνε τα πιο πολλά αυτοκίνητα να εργάζονται. Και συνήθως δεν δουλεύουν πλέον δύο άτομα στο αυτοκίνητο, δουλεύουν μία μέρα ο ένας και μία μέρα ο άλλος οδηγός, γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας για να απασχολούν δύο άτομα. 8 με 10 διαδρομές, και φαντάζομαι στο κέντρο πάνω κάτω, σε συνοικίες γύρω από το κέντρο. Ναι, 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 μικρές διαδρομές εντός των τυχών, έτσι κι αλλιώς απογορεύεται πια να μεταφέρεις, όχι απογορεύεται σε εμάς, για να μεταφερθεί κάποιος να πάει σε κάποιο άλλο νομό πρέπει να υπάρχουν ειδικά έντυπα και τα λοιπά για να μπορέσει να μεταφερθεί. Κύριε Πασχάλη, οι επαγγελματίες τι ζητούν? Τι ζητούμε? Εμείς ζητούμε και ελπίζουμε να λήξει σύντομα αυτό το δύσκολο συμβάν που συμβαίνει τώρα, ας πούμε, αυτή τη χρονική περίοδο, για να επανέλθουμε λίγο πολύ στα είναι ίδια ευχή όλων. Που είχαμε. Κάποια ενίσχυση τίποτα. Ωστόσο ζητούμε... για τους επαγγελματίες? Εμείς δεν ζητάμε ενίσχυση, να σας πω. Ζητάμε μόνο να μας επιτρέψουν να μπορούμε να μεταφέρουμε 2 και 3 άτομα στο αυτοκίνητά μας, αν μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τουλάχιστον στις υποχρεώσεις μας. Μάλιστα. Κύριε Πασχάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Ας ευχηθούμε τα πράγματα το επόμενο διάστημα να ανοίξει και νωρίς η τουριστική σεζόν και να πάνε καλύτερα και για εσάς. Όλοι το ελπίζουμε. Βέβαια. Όλοι το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.